Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά, όπως ήδη σας έχουμε ανακοινώσει, τον βουλευτή μας στην Άλφα Πειραιά και Νήσων, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Καλησπέρα από τα βροχερά Κύθηρα, κύριε Κατσαφάδο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πώς είστε? Προσπαθούμε. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Γίνονται προσπάθειες, πολύ μεγάλες προσπάθειες, τιτάνιες προσπάθειες θα έλεγα, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει μέρα που να είναι ευχάριστη. Σωστό. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, προβλήματα τα οποία έχουν ριζώσει στην ελληνική κοινωνία και προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αποκαταστήσουμε και αδικίες, αλλά και να μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα. Πάρα πολύ ωραία. Σας πήραμε τηλέφωνο όμως εμείς τώρα για το θέμα του Βιτσέντρου Σκορνάρος, που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και έχουμε πληροφορίες ότι θα μας πείτε κάτι πολύ θετικό απόψε. Δεν θα σας πω κάτι πολύ θετικό. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, η οριστική απάντηση την οποία θα έχουμε είναι μέσα στην άλλη εβδομάδα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει το Κορνάρος για να εξυπηρετεί και τους Κηθήριους και τους Αντικηθήριους. Από τον κύριο Υπουργό είπατε αυτό σας είπε, έτσι, είχα τηλεφωνική. Κοιτάξτε, το κράτος αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει τα προβλήματα. Φυσικά θα ήταν αδύνατο να μπορέσουν να αποκοπούν αυτά τα νησιά από μια κοινωνία την οποία έχουν από το Πειραιά για τα Κύθηρα και τα Κύθηρα. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες, όχι μόνο του κράτους αλλά και των ίδιων των εταιριών. Η μάχη την οποία έγινε από την πρώτη στιγμή είναι να μπορέσουμε να πείσουμε την εταιρεία να μην φύγει. Ναι. Η εταιρεία ήθελε να φύγει. Ναι. Και μετά να προσπαθήσουμε να βρίσκουμε και τα χρήματα για να μπορέσουμε να είμαστε φερέγγοι κι εμείς. Ο Υπουργός έχει αντιληφθεί, έδειξε ευαισθησία από την πρώτη στιγμή και από τις προσπάθειες της δικές μου, και από τις προσπάθειες του Δημάρχου και από τις προσπάθειες του Μητροπολίτη. Ναι. Και νομίζω ότι έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μάλιστα. Και το πλοίο λοιπόν θα το ξαναδούμε στη γραμμή. Ναι, κύριε Κατσαφάδο, συγγνώμη, έπεσε η γραμμή μας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άρα 21 του μήνα, όπως βλέπουμε εδώ και το έγγραφο που υπάρχει και έχει σταλεί προς τα λιμεναρχεία, θα ξεκινήσει το πλοίο. Νομίζω πως ναι, αλλά σας είπα, η οριστική απάντηση θα δοθεί την άλλη εβδομάδα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εγώ αυτό θέλω να πω, γιατί οφείλω και πρέπει να είμαι μετρημένος σε αυτά τα οποία λέω. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει ένα αίσιο τέλος. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε, είναι κάτι το οποίο το δικαιούνται Κηθήριοι και Αντικηθήριοι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το δικαιούνται, είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και γι' αυτό παλεύουμε. Παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε θετικό. Νομίζω θα υπάρχει μια οριστική απάντηση και θα είναι και θετική. Πάρα πολύ ωραία. Κάτι άλλο που θέλετε να πούμε, κύριε Βουλευτά? Εγώ θέλω με ευκαιρία, γιατί δεν τα έχουμε πει. Ακριβώς. Με ευκαιρία το νέο έτος, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι αυτή η χώρα να μπορέσει και αυτός ο λαός, ένας λαός ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί και έχει τυρανηθεί τα τελευταία χρόνια, να μπορέσει να ξαναβρει το δρόμο του μέσα από την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την ομόνοια και κάτω από ρεαλιστικές βάσεις. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή χτίζουμε μια νέα Ελλάδα. Προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα που δεν θα ξανακάνει τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά, θέλει υπομονή, αλλά και θέλει και ομόνοια και αλληλοποστήριξη. Θέλω να πιστεύω ότι η νέα χρονιά η οποία ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό θα είναι η χρονιά η οποία θα δώσει μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Και θα αποτελέσει και η χρονιά που θα τελειώσει το μνημόνιο και θα έρθει πολυπόθετη ανάπτυξη. Να το ευχηθούμε, ναι. Κάποιο ταξίδι που προγραμματίζετε τώρα στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον? Πάρα πολύ τακτικά στο νησί. Μέσα στον επόμενο μήνα θα βρίσκομαι και πάλι στο νησί. Είναι ένα νησί το οποίο καλό είναι να το επισκεφτόμαστε και όχι μόνο το καλοκαίρι. Έχει ομορφιές και φυσικές ομορφιές. Άλλωστε, εμένα είναι υποχρέωσή μου, εφόσον πολιτεύομαι στην περιφέρεια που καλύπτει και τα Κύθηρα, να έρχομαι κοντά στους κατοίκους, να έρχομαι κοντά σε όλες τις περιοχές για να μπορώ να αφουγκράζομαι και καλύτερα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Με το καλό να σας δούμε λοιπόν και να τα πούμε και ζωντανά από κοντά. Στον αέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη μικρή αυτή επικοινωνία. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.